Μια πολύπλευρη εγκατάσταση του εμπειρουοικαστικού Σταύρου Παναγιωτάκη έχει στο επίκεντρο τη συλλογική μετάβαση από τόπο σε τόπο, την ένταξη σε μια μεταβατική κοινωνία και την αναζήτηση της επιβίωσης και της ευτυχίας. Είναι μια σειρά που λέγεται σιωπηλές αφηγήσεις. Περιλαμβάνει διαφορετικά είδη τεχνοτροπιών, ας το πούμε, αλλά μέσα από ένα γενικό ενιαίο σύνολο. Ίσως υπάρχει ο υπερνιγμός της ταυτότητας, των μεταγγίσεων πληθυσμών, αυτής της επιδίωξης για την ευτυχία ή για την επιβίωση των μεταναστών, και εμείς ήδη θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τον εαυτό μας ενίοτε μετανάστες, αφού μετά ταξιδεύουμε από σημείο σε σημείο. Τα έργα δημιουργήθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια με πρώτη ύλη το χαρτί, το μέταλλο, τη ζελατίνα και το σύρμα. Ο Σταύρος Παναγιωτάκης είναι γνωστός στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης λόγω του ότι είναι ένας από τους καλλιτέχνες της συλλογής μας έργων τέχνης. Έχουμε ένα πίνακα στη μόνιμη συλλογή μας, του 1986 μάλιστα. Τι πιο φυσικό λοιπόν όταν αναγγέλθηκε η θεματική της Biennale. Και από τη στιγμή που γνωρίζοντας ότι η δουλειά του είναι πραγματικά ασχολείται με την ίδια θεματική, να κάνουμε την πρόταση στην Biennale, η οποία και δέχτηκε να το εντάξει στο παράλληλο πρόγραμμα, και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είναι ένας καλλιτέχνης της πόλης μας και αξίζει πραγματικά να δει όλος ο κόσμος τη δουλειά του και να τον γνωρίσει. Η έκθεση φιλοξενείται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό έως τα τέλη Σεπτεμβρίου στην αίθουσα τέχνης του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.